Χριστός Θεήμιν το μεγαλέως. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως δεμεθά σε πάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και κυριόμεθα υπερδεμευσεγόν και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και κυριόμεθα υπερ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξάνδρου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε πατέραν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή και προηγουμένη χρονιά σας. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Πολλά. Το πρώτο κομμάτι του Χριστού. Το δεύτερο κομμάτι του Αγίου Βασιλείου που αυτά τα χρόνια μας προστατεύει. Το τρίτο κομμάτι της σειράς Μονής των Βαρσών που είναι στη ρηγμά μας αυτά τα χρόνια. Του ευχαριστούμε πάρα πολλά. Το επόμενο κομμάτι είναι της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Το επόμενο κομμάτι στον κύριο Κουκάκη, που έχουμε την τιμή να είναι εδώ, σαν εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης. Και τα επόμενα κομμάτια σε όλους εμάς στην Ομάδα Διάσωσης, που θα τα φάμε μετά. Να είστε πάντα καλά. Βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο τοπίο, που για εμάς είναι τόπος λατρείας αφενός, γιατί εδώ είναι το ασκητήριο του Αγίου Βασιλείου. Αυτά τα πράγματα, βράχια που βλέπουμε πίσω μας, ήταν το ασκητήριο του και τώρα για μας είναι τόπος λατρείας, είναι τόπος προσευχής και τόπος εκπαίδευσης. Είμαστε για μια ακόμη φορά εδώ να κόψουμε, όπως η τύχη μας ορίζει σαν διασητική ομάδα, την πίτα μας στα πανέμορφα τα βράχια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους Έλληνες, όλους τους αρκάδες που μας έχουν μέχρι τώρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, να ευχαριστήσω πρωτευόντως τον Πανολογιότατο, τον κύριο Μελχισεδέκ, που ήρθε και είχαμε την τιμή να μας κόψει την πίτα μας. Ευχαριστώ δευτερευόντως τον κύριο Κουκάκη που δώσαν εκπρόσωπο του Δήμου, βρίσκεται παρέα εδώ μαζί μας στο βουνό, και να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη μεγάλη προσφορά που μας έκαναν, που μετά από 14 χρόνια η ομάδα μας κατάφερε να βρει μια στέγη. Τόσο σαν αποθήκη υλικών, όσο και έναν χώρο που έχουμε τα γραφεία μας και έναν χώρο εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε μετά την πίτα μας, θα κάνει λοιπόν αυτό που για μας πλέον είναι το παράτο ραπέλ, ένα είδος άσκησης και εκπαίδευσης που κάνουμε τακτικά. Θα μπορούσα να ρίψω με τέτοια απόσκληση από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, διότι είναι μια ομάδα την οποία θαυμάζουμε όλοι στην Τρίπολη, μια ομάδα που τα τελευταία 15 χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλά σε καθημερινή βάση, κοινωνική προσφορά, εθελοντική προσφορά, περνώντας πολλά μηνύματα ζωής και ανθρωπιάς σε όλους εμάς υπόλοιπους. Σαν Δήμος Τρίπολης είμαστε στο πλευρός της, προσπαθήσαμε, στηρίξαμε μια πρώτη προσπάθεια, αλλά θα είμαστε ακόμα περισσότερο κοντά και στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια να στηριχτεί από όλους μας και θα στηριχτεί